Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παιδί του Άρη, εγώ λέω. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει 3 χρόνια στην ομάδα του Άρη και 3 από τα δυσκολότερα χρόνια της ιστορίας του. Οπότε, ναι, υπάρχουν μνήμες, καλές και κακές, οι οποίες δεν φεύγουν εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκες, ήσουν στα τμήματα υποδομής ομάδας, είχες ανέβει και στην πρώτη ομάδα σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής τότε, μέχρι που νομίζω ήσουν εσύ, ο Μπαξεβάνος, εκείνη την περίοδο, και ο τερματοφύλακας ο Στεριάκης, νομίζω λέγεται, ναι, που πήγε στη Βουλγαρία. Εσύ πήγες στη Λύρη, αν θυμάμαι καλά, τότε. Ναι, εγώ ήμουν 1 χρόνο στην ΚΑΠΑ 20 τη χρονιά που έπεσε η ομάδα. Μετά έκανα 2 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά πήγα για 1 χρόνο στο Βέλγιο, στη Λύρη. Εμπειρία πολύ, πολύ νεαρό σε ηλικία τότε, η εμπειρία στο εξωτερικό για σένα, σημαντική νομίζω. Με πορεία συνέχεια και στον Εργοτέλη και τώρα στην Λαμία την φετινή σεζόν που έχει σπάσει, να το πω έτσι, έχει σπάσει εσύ το κεντρικό δίδυμο που βλέπαμε πέρυσι και είσαι βασικός στα πλάνα του κλουβ. Μαζί με τον Αντέτζο νομίζω, δεν παίζετε φέτος. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι δεν ξεκίνησα βασικός, αλλά από το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού και έπειτα έχω αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια, είτε στο κέντρο της άμυνας είτε στο κέντρο, κεντρικό χαφ, ναι, έχω αγωνιστεί σε όλους τους αγώνες. Και ξέρεις βέβαια και τη θέση του δεξιού μπακ, εσύ και στον Εργοτέλη έπαιζες πολύ δεξί μπακ, λόγω και της ταχύτητας. Ναι, έχω αγωνιστεί αρκετές φορές, ναι, ειδικά τις πρώτες 2 χρονιές εκεί. Ναι, είτε δεξί μπακ, είτε και στο κέντρο τώρα που χρειάστηκε, έφυγα από την κλασική μου θέση που είναι του κεντρικού αμυντικού. Κυριάκο, τα πράγματα φαντάζομαι είναι καλά στην ομάδα. Δεν πήρατε κάτι στο ξεκίνημα αυτό που θέλατε. Με Ολυμπιακό, βλέπαμε το μάτς και με τον Νίκο κιόλας. Θα μπορούσατε να πάτε παραπάνω, με την ΑΕΚ ενδεχομένως. Αλλά το διπλό στην νίκη νομίζω ήταν κομβικό για σας, έτσι δεν είναι? Και μετά την ισοπαλία με τον Πανετολικό στην έδρα σας. Ήταν σημαντικό, ναι, διπλό. Ήταν μια ισοπαλία, ναι, η οποία ήρθε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Σωστά. Στο μάτι με τον Πανετολικό εννοώ. Και μέσα στη νίκη πήγαμε καθαρά για την νίκη, η οποία ήρθε στο τέλος. Καταφέραμε να συλλέξουμε τους 3 βαθμούς. Βαθμού και έχουμε τώρα 4, οι οποίοι πιστεύω θα μπορούσαν να είναι παραπάνω, γιατί στους πρώτους 3 αγώνες, αν και δεν πήραμε τίποτα βαθμολογικά, πιστεύω η εικόνα της ομάδας δεν ήταν για 0 βαθμούς στους 3 αγώνες. Και είναι και μια εικόνα, εγώ θα σταθώ περισσότερο, εντάξει, και στην πρώτη νίκη που έκανε η Λαμία κοντρα στον Ιωνικό, αλλά για μένα εντυπωσιακό για τα δεδομένα των ομάδων είναι το μάτς με τον Πανετολικό. Η εξέλιξή του, τα γκολ, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια συνήθως περιμένεις κάτι 0-0, κάτι άντε βαριά, κανένα 1-1. Ήταν πολύ γεμάτο παιχνίδι πάντως ανάμεσα σε 2 επαρχιακές ομάδες. Ναι, πιστεύω για κάθε ουδέτερο θεατή ήταν ένας ωραίος αγώνας. Εμείς και λόγω των απουσιών των πολλών που είχαμε σε εκείνον τον αγώνα δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας σε όλο το 90 λεπτό. Αυτό ήταν και τον γκολ ήταν απόρρια αυτών των απουσιών. Κυριάκο, πριν πάτε με τον Νίκο στο καθαρά παιχνίδι της Δευτέρας Λαμία Άρης, έχεις την αίσθηση ότι γίνονται φέτος καλύτερα παιχνίδια γενικότερα στο πρωτάθλημα? Είσαι από αυτούς ή θεωρείς ότι και πέρσι είχαμε καλά παιχνίδια και φέτος στο ξεκίνημα? Γιατί πολλοί κόσμος βλέπει και έχει την αίσθηση ότι γίνονται καλύτερα παιχνίδια, όχι μόνο στις ομάδες κορυφής, αλλά σε κάθε παιχνίδι της Λίγκας φέτος. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι γίνονται καλύτεροι αγώνες μεταξύ των ομάδων, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι στις πρώτες αγωνιστικές έχουμε δει σίγουρα περισσότερες εκπλήξεις. Mm-hmm. Και εκπλήξεις εννοώ ομάδες που θεωρούνται μέσα εισαγωγικά μικρομεσαίες να κερδίζουν, να φέρνουν ισοπαλίες με τις μεγάλες ομάδες πρωταθλήματος. Και αυτό πιστεύω μόνο θετικό μπορεί να είναι για το πρωτάθλημα. Γιατί κανένα παιχνίδι θα μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολο και θα είναι και καλύτερο θέαμα προς τους ουδέτερους θεατές. Και γιατί έχει ανάγκη μεγάλη ομάδα. Το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη, το ξέρεις και εσύ, τέτοια παιχνίδια που δεν είναι σούπερ εμπορικά μεταξύ των μεγάλων να τα βλέπει κόσμος, να πηγαίνουν στα γήπεδα. Δηλαδή μας λείπει, πώς το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Ναι, αμφισβήτητα. Αν οι ομάδες της επαρχίας και οι μικρότερες ομάδες είναι δυνατότερες, είναι πολύ καλύτερο και για το πρωτάθλημα και ελκύει περισσότερο και τον θεατή να πάει στο γήπεδο και να πανηγυρίσει για την ομάδα της πόλης. Υπάρχει πλέον αυτό το μάτς της Δευτέρας, στο οποίο έχουμε από τη μία Λαμία που θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά από την νίκη που πετύχατε κόντρα στον Ιωνικό. Απ' την άλλη, υπάρχει ένας Άρης ο οποίος
η διακοπή δεν τον βρήκε σε τόσο καλή κατάσταση. Υπάρχει αυτό το μείον που κανονικέ συνθήκε η ομάδα θα έχει 8 βαθμού αυτή τη στιγμή, θα ήταν πολύ κοντά στι πρώτε θέσει. Υπάρχει αυτό το μείον, υπάρχει και ένα προβληματισμό για την εικόνα σε κάποια τα μάτς, σε κάποια τα πρώτα παιχνίδια τη ομάδα. Εσύ τον Άρη πώ τον βλέπει μέχρι στιγμή? Όσο αφορά την ομάδα μου καταρχάς, mm-hmm. που είπατε πριν, η ομάδα όντως είναι ανεβασμένη καθαρά και μόνο λόγω της τελευταίας νίκης, θα έπρεπε να είναι. Απ' την άλλη, υποδεχόμαστε έναν Άρη ο οποίος μπορούμε να πω ότι είναι στραβοπάτημα για αυτόν το 0-0 με τον Απόλλων στην τελευταία αγωνιστική. Σίγουρα ψυχολογικά αποτελεί κάτι αρνητικό το μείον 6. Mm-hmm. Έχει πάει στο σύν ο Άρης. Και πρέπει να βελτιώσει η αλήθεια την εικόνα του για να μπορέσει να εκδικήσει κάτι καλύτερο, αυτό που προσδοκεί για το φετινό πρωτάθλημα. Καλώς αμυντικά. Περιμένουμε έναν Άρη. Όχι, περιμένουμε έναν Άρη με στη Λαμία, ο οποίος επιθετικά θα θέλει να δείξει, να αναδείξει τους ποδοσφαιριστές, τους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε. Και εκεί είναι και το πρόβλημά του, έτσι, του Άρη. Ανασταλτικά η ομάδα είναι καλή φέτος, δεν δέχεται πολλές φάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι μπροστά αυτή η ομοιογένεια ισορροπίες που ψάχνει για να αξιοποιήσει, όπως είπες και εσύ, μέσα από το σύνολο τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει. Εντάξει, ο Άρης για ακόμα ένα καλοκαίρι μπορώ να πω ότι επένδυσε με πολλές μεταγραφές. Mm-hmm. Και λογικό είναι όλοι αυτοί οι καινούριοι ποδοσφαιριστές να χρειαστούν το χρόνο τους για να δέσουν σαν ομάδα, όπως λέμε, να αποκτήσουν την ομογένεια που είπατε κι εσείς. Ναι. Τα στόπερ, επειδή είναι και η θέση σου, τα έχεις μελετήσει καθόλου? Γιατί και για τα στόπερ του Άρη ακούγονται πολύ καλές κουβέντες έως τώρα. Το Φαμπιάνο κυρίως, αλλά και τον Μπράμπετς. Είναι στόπερ που, ναι, ναι, που κουβαλούν, που είναι καλή και με την μπάλα κιόλας, ειδικά ο Φαμπιάνο. Ναι, όσο έχω παρακολουθήσει, κυρίως του Φαμπιάνου που έχει αγωνιστεί σε περισσότερους αγώνες. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός κυρίως στα αμυντικά του καθήκοντα, mm-hmm. Κυρίως στον αέρα θα μπορούσα να πω, που είναι το δυνατό του σημείο. Αλλά είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να χτίσει το παιχνίδι από πίσω. Όπως και ο καινούργιος αμυντικός ο Βράβετς, ο οποίος γι' αυτό πιστεύεται στην ομάδα για να δέσει σαν δίδυμο με τον Φαμπιάνου. Δεν το βλέπουμε πάντως, Κυριάκο, αυτό το παιχνίδι πολύ. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, να γίνεται παιχνίδι και από τα στόπερ. Αυτό το οδήγημα της μπάλας στον κεντρικό αμυντικό να την κουβαλάει. Εσύ το έμαθες, γιατί ήσουν και μέχρι πέρυσι σε μια ομάδα που έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, τον Αργοτέλη. Με το build-up, με τη συμμετοχή και των κεντρικών αμυντικών στο παιχνίδι. Δεν το έχουμε τόσο πολύ στην Ελλάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια κυρίως δεν υπήρχε αυτό σαν στοιχείο, ναι, στις ομάδες, ναι. Αλλά πλέον έχω δει ότι οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να χτίσουν από πίσω στο γήπεδο. Ναι. Κάποιες το κάνουν πιο πετυχημένα, κάποιες λιγότερο. Αλλά πιστεύω ότι πλέον ο κάθε προπονητής το έχει βάλει σαν στοιχείο στην ομάδα του και όλες οι ομάδες πορεύονται έτσι. Θέλει χρόνο βέβαια και δουλειά, το ξέρεις καλύτερα. Για το δούλευες τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει χρόνο, θέλει εκπαίδευση, θέλει και υπομονή γενικότερα, που υπομονή δεν είναι λέξη που αρέσει πολύ στον Έλληνα παδό γενικότερα. Εδώ με ρωτάει ένας φίλος, ο αγωνιστικός χώρος της Λαμίας σε τι κατάσταση είναι? Γιατί είναι ένα θεματάκι τώρα και μέρες βροχής κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα, ο καιρός στη Λαμία δεν είναι ιδανικότερος. Mm-hmm. Πολλές βροχές, πολύ νερό. Ναι, ίσως θυμίσει εικόνες από πέρσι στους φιλάδους του Άρη το γήπεδο. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω και με σιγουριά, γιατί ο καιρός είναι όπως και σε όλη την Ελλάδα. Είναι λίγο εγώ. Πάντως είσαι ένας από τους, θα πω εγώ, συγκριτικά με άλλες χρονιές και με βάση και το πρέπει για μένα που υπάρχει σε αυτό το ζήτημα, είσαι ένας από τους λίγους Έλληνες ποδοσφαιριστές και σε τέτοια ηλικία που αγωνίζω στην Ελλάδα. Βλέπουμε γενικότερα πολλούς ξένους. Έχει γίνει και κουβέντα, έχει γίνει και θέμα συζήτηση και το προηγούμενο διάστημα. Και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κ. Φασχίπ, είχε τοποθετηθεί για τις λίγες ευκαιρίες που παίρνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο κορυφαίο επίπεδο τουλάχιστον, που είναι η Super League 1. Ναι, ας μην κρυβόμαστε. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. αλλά τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα, οι ομάδες προτιμούν κυρίως τους ξένους ποδοσφαιριστές. Ακόμα και οι χαμηλότερα στην κατάταξη ομάδες mm-hmm. προτιμούν και αυτές τις μεταγραφές του εξωτερικού. Όσο αφορά την ομάδα μου τώρα, που είναι η ομάδα που νομίζω που χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο τους περισσότερους Έλληνες. Σωστά. Ναι. Ναι, να έχεις 5-6 Έλληνες στην ενδεκάδα σου πλέον θεωρείται κάτι το εξωπραγματικό στη χώρα. Ναι.
είναι κάτι το οποίο μέσω των ακαδημιών κυρίως πρέπει να χτίσει αυτό η Ελλάδα και να προωθήσει τα δικά της παιδιά. Να σου πω όμως και κάτι τώρα για να το χιουμορήσω και λίγο. Υπάρχουν κάτι τύποι σαν το Βίντρα που παίζει μέχρι τα 40 του. Καταλάβεις γιατί τον έχει και συμπαίκτη. Και πού να παίξει, και λέμε για τους πού να παίξει μετά τα νέα παιδιά. Ο Βίντρα που τον ανέφερες είναι η εξαίρεση και πραγματικά είναι παράδειγμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μόνο και μόνο η ηλικία που συνεχίζει να παίζει, αν το δείτε καθημερινά στην προπόνηση, είναι αυτός που κάνει περισσότερη προπόνηση από όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρα παράδειγμα. Σου θυμίζει δηλαδή, πόσο 39-40 είναι εκεί πέρα νομίζω, σου θυμίζει, όταν τον βλέπεις σου δίνει εντύπωση ενός παίχτη αυτής της ηλικίας. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Όχι, έχει σωματικά, σε αντοχές, είναι ποδοσφαιριστής ακόμα υψηλού επίπεδου. Θα συνεχίσει και του χρόνου, σας έχει πει. Ακόμα στο ξεκίνημα, αλλά... στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Αλλά σίγουρα μπορεί. Ναι. Κυριάκος, σου αρέσει η εθνική? Έγινε αρκετή κουβέντα, δηλαδή μας έκανε όλους το ενδιαφέρον να δούμε τα παιχνίδια. Σου αρέσει γενικότερα αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται? Έδειξε μια ξεκάθαρη βελτίωση, μπορώ να πω, σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ θετικό το ότι νεαροί ποδοσφαιριστές χρησιμοποιούνται, γιατί δείχνει να χτίζεται κάτι για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ήταν και άτυχη στο πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία προχθές. Θα μπορούσε να πετύχει ένα ή δύο γκολ. Μετά η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη, αλλά είναι κάτι, αυτή η εικόνα, στα τελευταία παιχνίδια, είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βασίζεται για τη συνέχεια σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί ρε, για τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία, Κυριακό. Σε εύχομαι εγώ. Ολόψυχα. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Μακάρι, εντάξει, θα έχει βροχή από ό,τι είδα και λίγο τον καιρό. Μακάρι να μην επηρεάσει τον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Αν και δεν είναι πολύ αισιόδοξο μεταξύ μας. Μακάρι να γίνει ένα ωραίο. Θα ανεβαρύνει ο αγωνιστικό χώρο. Υγιή να βγούμε όλοι από αυτό. Έτσι, πάνω απ' όλα υγεία. Καλή επιτυχία. Δεν σου ευχηθώ τώρα, θα σου ευχηθώ στα άλλα παιχνίδια. Το καλύτερο θα κερδίσει. Αυτό. Να σε καλά. Καλή επιτυχία, Κυριακό. Να σε καλά, λοιπόν.